Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η σημερινή συνάντηση εργαζομένων ιατρών και νοσηλευτών με τον Διοικητή του Νοσοκομείου Αργολίδας Γιάννη Άρχοντα και την αναπληρώτρια Διοικήτρια του Νοσοκομείου Ναυπλίου Δήμητρα Καλομήρη ήταν θυελλώδης αφού οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Ζήτησαν από τη διοίκηση να στελεχωθεί το νοσοκομείο με προσωπικό, να πληρωθούν οι υπερορίες τους, να λειτουργούν τα μηχανήματα τεχνικού εξοπλισμού του νοσοκομείου Ναυπλίου και γενικά να μην συρρυκνωθεί η λειτουργία του. Δηλώνουν δε ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες ημέρες. Απάντηση της διοίκησης θα έχουμε αύριο στα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας. Μόλις τελειώσαμε από μια πάρα πολύ επικοδομητική, ηρωνικά το λέω, μην το πιστέψετε, συζήτηση που είχαμε με τη διοίκηση, τον κύριο Άρχοντα και την κυρία Καλομήρη. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Ούτε για το πότε θα πληρωθούμε και αν θα πληρωθούμε, ούτε για το αν θα έρθει προσωπικό, δεν θα έρθει προσωπικό, σας το διαβεβαιώνω εγώ, ούτε για το αν η διοίκηση προσπαθεί να υποβαθμίσει, να συρρυκνώσει και να κλείσει στο τέλος του νοσοκομείου Ναυπλίου. Εμείς, σαν εργαζόμενοι, αυτό που πήραμε από αυτή τη συζήτηση είναι όλα τα αρνητικά. Και κυρία, καμία απάντηση. Προσπαθούν να το ρίξουν στις προηγούμενες διοικήσεις, οι ελλείψεις προσωπικού, τα χρήματα που το Υπουργείο δεν τα δίνει γιατί έχουν μειωθεί τα κονδύλια και παραλάβαμε στάχτες και συνεχίζουμε να κάνουμε χειρότερες στάχτες. Αυτό πήραμε εμείς σαν σωματείο και σαν εργαζόμενοι. Εσείς γιατί λέτε ότι θα συρρυκνωθεί το νοσοκομείο Ναυπλίου, ποια στοιχεία έχετε να μας δώσετε? Γιατί δεν γίνεται τίποτα για να αναβαθμιστεί. Γιατί δεν έρχεται προσωπικό. Και ενώνονται θέσεις από συνταξιοδοτήσεις, γιατί το προσωπικό είναι γερασμένο, όπως καταλαβαίνετε, δουλεύουν 25 και 30 χρόνια το λιγότερο ο καθένας και δεν έρχονται και δεν έχετε καινούργιο προσωπικό. Γιατί δεν μας επιτρέπουν ακόμα ούτε, δηλαδή μας φέρνουν εμπόδια ακόμα και εθελοντές παιδιά που μπορούμε να φέρουμε. Να έρθουν ακόμα και εθελοντές. Μας βάζουν φρένο σε οποιαδήποτε κίνηση προσπαθούμε να κάνουμε. Μειώνουν τη χρηματοδότηση. Κάθε χρόνος που περνάει έρχονται ακόμα λιγότερα χρήματα. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε οφειλές από το 12, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε το 12 και τώρα έχουμε και τον πονοκέφαλο του 13, που το 13 η χρηματοδότηση είναι ακόμα χαμηλότερη. Λοιπόν, όλα αυτά δεν λειτουργούν τα μηχανήματα. Έχουν ένα μηχάνημα στο μικροβιολογικό αυτή τη στιγμή που πρέπει να λειτουργήσει, που δεν πρέπει να ταλαιπωρείται ο κόσμος, που δεν πρέπει να φεύγει ο κόσμος, γιατί δεν έχει χρήματα να πηγαίνει να πληρώνει έξω εξετάσεις με δημόσια νοσοκομεία 2 στο νομό του. Και αυτοί δεν το λειτουργούν. Έχουν κλίβανο που πρέπει να αποστηρώνονται και να είναι σωστά τα πράγματα αποστηρωμένα και να είναι σε συνθήκες, να μην είναι πήγαινε έλα πέρα δόθε τα πράγματα, τα κλιβανισμένα και τα αποστηρωμένα και δεν τον φτιάχνουν. Από γιατρούς σε τι κατάσταση είναι το νοσοκομείο? Στο τρεις χειρότερα. Δηλαδή... τρεις χειρότερα από το προσωπικό. Λείπουν ειδικότητες. Αυτή τη στιγμή καλούνται δύο αναισθησιολόγοι να καλύψουν. Το πρόβλημά μας είναι τι. Έχουν μοιραστεί εφημερίες 15 μέρες το Ναύπλιο, 15 μέρες το Άργος και καλείται αυτή τη στιγμή το Ναύπλιο με το 1 τρίτο του προσωπικού του ολικού να βγάλει τις ίδιες εφημερίες, ημέρες εφημερίων με το Άργος που έχουν το διπλάσιο προσωπικό. Μπορούν δύο αναισθησιολόγοι να καλύψουν 15 μέρες, μπορούν δύο οφθαλμίατροι να καλύψουν δύο μέρες όλο το νομό, μπορεί μία ορειλά να καλύψει δύο μέρες, μπορούν τρεις χειρουργοί που οι χειρουργοί πρέπει να είναι πάντοτε διπλοί γιατί μπαίνουν διπλοί στα χειρουργεία. Όλα αυτά λοιπόν τι μας κάνουν να πάσχει η υγεία. Έτσι πάσχει, βεβαίως το αποτέλεσμα είναι η υγεία στο νομό. Τι θα γίνει, θα συρρυκνωθούμε όλοι και θα πάμε όλοι σε ένα νοσοκομείο και θα είναι όλα μέλι γάλα, θα εξυπηρετείτε τόσο χιλιάδες κόσμος, χώρια τους ντόπιους και οι επισκέπτες που έχουμε, ξέρετε, εμείς ο νομός μας όλο το χρόνο. Υπάρχουν περιστατικά που στέλνονται στο Άργος γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στον Άργο? Όχι, βέβαια, όταν εφημερεύει το νοσοκομείο, τα περιστατικά διεκπαιρώνονται κανονικά. Το θέμα μας είναι όμως ότι θέλουμε ενίσχυση. Βλέπετε ότι πόσα χρόνια παλεύουμε και παλεύουμε με πολύ λίγο προσωπικό και λιγότερο προσωπικό και το κρατάμε όρθιο. Κρατάμε όρθιο. Ο χειρουργικός τομέας δουλεύει άψογα, ο παθολογικός το ίδιο. Έχουν 9 παθολόγοι, 9 παθολόγους στο Άργος για 15 μέρες εφημερία, το ξανατονίζω, και εμείς έχουμε 3. Καταλαβαίνετε τα νούμερα. Δεν σας απάντησα που είναι θέμα οργανισμού. Όχι. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Ο κύριος Άρχοντας θεωρεί ότι δεν έχουμε 3 παθολόγους στο Ναύπλιο. Θεωρεί ότι το νοσοκομείο Αργολίδας έχει 9 και 3, 12 παθολόγους. Ήσασταν μέσα πάνω από μια ώρα. Τι μόνο αυτό. Προσπαθούσαμε και πιέζαμε να πάρουμε απαντήσεις. Ο κόσμος, γιατί δεν μπήκε μόνο το σωματείο, μπήκε όλος ο κόσμος μέσα στον κύριο Άρχοντα και στην κυρία Καλομήρη. Βομβάρδιζε, βεβαίως, με κατάληψη και βομβάρδιζε με ερωτήσεις. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Όσο απάντησαν σε εσάς που ήσασταν εδώ έξω και μας περιμένατε, άλλο τόσο απάντησε και ο κύριος Άρχοντα. Το σημαίνει άλλη. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Δεν σταματάμε. Θα ανέβουμε και στην Αθήνα και θα πάμε και στον κύριο Λικουρέτζο αντιπροσωπεία και στην ΕΚΤ, είπε. Μόλις τώρα μας φώναξε μέσα το ΔΣ του σωματείου ο διοικητής και η αναπληρώτρια διοικήτρια και μας δείξαν ένα επίσημο χαρτί από την ΙΠΕ που λέει αν δεν δεχτείτε αυτή τη μειωμένη χρηματοδότηση που σας δίνουμε δεν θα πληρωθείτε καθόλου τις υπερορίες του 2012 και ίσως να μιλάτε για το 2013. Η μειωμένη χρηματοδότηση πόσο είναι?
από 22.000 έχει φτάσει 15 και πάει για πιο κάτω. Δηλαδή δεν μπορούν να πληρωθούν οι υπερορίες μας με αυτά τα λεφτά. Και αν δεν τα αποδεχτούμε, δηλαδή πρέπει να πούμε ναι, αυτά να πάρουμε τα μισά από ό,τι μας χρωστάτε, κάτι τέτοιο, αν δεν το αποδεχτούμε δεν θα πληρωθούμε καθόλου. Εκεί φτάσαμε. Δουλεύουμε νύχτες, μέρες, γιορτές, Πάσχα, Χριστούγεννα και δεν θέλουν να μας πληρώσουν. Δηλαδή φτάσαμε, αυτό χτυπάει την υγεία, να το καταλάβει ο λαός, να το πάρει χαμπάρι. Εκτός των άλλων, να προσθέσω, γιατί το είπα και προηγούμενα σε άλλους, είναι το μόνο νοσοκομείο, το νοσοκομείο Ναυπλίου, που κόβει 5 ευρώ στη συνταγογράφηση φαρμάκων. Παράνομα. Και στα έκτακτα περιστατικά, πάλι παράνομα. Καλούμε τον αργολικό λαό να μην πληρώνει το 5 ευρώ. Είναι παράνομο. Και όποιος τολμήσει να τους πει δώσουν 5 ευρώ, να αντισταθούν και να αντεπιτεθούν. Εδώ πρόκειται για γενική επίθεση δηλαδή. Μας χτυπάνε από παντού. Εμείς τι θα κάνουμε, θα περιμένουμε να μας γκρεμίσουν εντελώς? Μεγάλο κοινωνικό θέμα που απασχολεί πολλές οικογένειες στην Αργολίδα που έχουν μαθητές ανέκυψε μετά την αναστολή της μεταφοράς των μαθητών από την ΚΤΕΛ ΑΕ στα σχολεία. Γονείς αναγκάστηκαν να μεταφέρουν τα παιδιά τους στα σχολεία δυστυχώς σε μια δύσκολη περίοδο πρώτων εξετάσεων για τους μαθητές. Πήγαν μόνο λίγοι, τουλάχιστον στο πρώτο επαλάργους που βρέθηκε η κάμερα της ΔΕΑΡ τηλεόρασης νωρίς το πρωί. Χρειάζεται άμεση επίλυση του προβλήματος, αφού πλέον είναι θέμα του Υπουργείου Οικονομικών να παρέμβει στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου Αργολίδας. Επανελήφθη πάλι αυτό που είχε γίνει και τον Οκτώβριο. Από ό,τι διαφαίνεται, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες πληρωμής στο ΚΤΕΛ Αργολίδας από τους αρμόδιους φορείς, από την περιφέρεια, και τον Οκτώβριο δεν είχαν πληρωθεί. Κάποια στιγμή είχαμε το ίδιο πρόβλημα και δεν μετέφεραν τα παιδιά. Αυτό συνέβη και χθες. Χθες το μεσημέρι μας ενημέρωσαν εκτάκτως από το ΚΤΕΛ ότι για σήμερα δεν θα μετακινηθούν τα παιδιά με τα δρομολόγια τα οποία έχουν μισθωθεί από την νομαρχιακή εδώ αυτοδιοίκηση για να μεταφέρουν τους μαθητές. Σήμερα είχαμε πρόβλημα, περίπου οι μισοί μαθητές στο σχολείο, δεν έχουν έρθει όλοι οι μαθητές. Και εκείνο το οποίο θέλω να επισημάνω είναι το εξής, ότι είμαστε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, μπορώ να πω, και πολύ σημαντική για τα παιδιά. Τελειώνει το σχολικό έτος. Τα παιδιά θα συμμετάσχουν σε επαναληπτικές εξετάσεις. Ήδη τα παιδιά δεν μπορούν να μεταφερθούν από τα χωριά τους. Εμείς έχουμε μαθητές που έρχονται από το Λιγουριό εδώ και από τα γύρω χωριά. Οι καθηγητές κάνουν επαναλήψεις. Τα παιδιά βρίσκονται σε μία περίοδο, μπορώ να πούμε έτσι, στην τελική ευθεία για να προετοιμάσουν τις εξετάσεις τους. Και οπωσδήποτε αυτό δημιουργεί έντονο πρόβλημα. Εκείνο το οποίο ήθελα να ευχηθώ εγώ, να τελειώσει αυτή η διαδικασία, να τακτοποιηθούν, γιατί δεν γνωρίζω ποιος έχει δίκιο και τι γίνεται στην προηγουμένη περίπτωση. Σημασία έχει το 50% πλάτη των παιδιών και πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί, να τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες που υπάρχουν στο ΚΤΕΛ Αργολίδας από τους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε να έχουμε κανονική λειτουργία του σχολείου και το σημαντικότερο, τα παιδιά να μην χάνουν μαθήματα αυτή τη στιγμή που είναι παρά τη θέλησή τους, για να μπορέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο να φτάσουμε αίσια με πλήρη προετοιμασία στις εξετάσεις που έρχονται σε λίγο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι μόνο για σήμερα, ναι. Από σήμερα και μέχρι να λυθεί το θέμα. Ναι, όλη αυτή η διαδικασία από ό,τι μας ενημέρωσα θα συνεχιστεί και άλλες μέρες. Τον Οκτώβριο είχαμε τρεις μέρες που είχαμε αυτή την. Και μετά από τρεις μέρες σταμάτησαν, μάλλον ανέστελαν αυτές τις κινητοποιήσεις εκεί το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΤΕΛ. Εάν συνεχιστεί περισσότερες μέρες, τα πράγματα θα δυσκολεύσει πολύ περισσότερο. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή είμαστε, σας είπα, σε περίοδο πριν από τις εξετάσεις, περίπου έχουμε τρεις εβδομάδες, γιατί μετά από το Πάσχα ξεκινούν άμεσα οι επαναληπτικές εξετάσεις. Και για τα γενικά λύκια και τα επαγγελματικά λύκια, για όλους τους μαθητές. Πόσο σύνολο μαθητών, πόσους έχετε εδώ? Εδώ έχουμε 300 μαθητές στο επαγγελματικό σχολείο. Περίπου από ό,τι είδα τώρα το πρωί, η μισή. Έχω επικοινωνήσει με γονείς από χθες. Και σήμερα το παίρνουν οι γονείς τους, είπαμε κάποιον τρόπο, το σχολείο λειτουργεί κανονικά, προσπαθεί να φέρει τα παιδιά στο σχολείο. Φυσικά τα δρομολόγια από τα χωριά και τα δρομολόγια Άργος και Ναύπλιον λειτουργούν κανονικά. Αλλά τα παιδιά πληρώνουν κανονικά εισιτήριο και μάλιστα ένας μαθητής μου λέει: είναι δυνατόν να πάω εγώ και να έρθω να πληρώσω 7 ευρώ την ημέρα? Σκεφτείτε πώς θα πληρώσει το παιδί που θα έρθει από το Λιγουριό από το Λιγουριό να έρθει στο σχολείο εδώ. Θα πληρώσει οπωσδήποτε 15 ευρώ την ημέρα. Και όχι μόνο αυτό, και θα έρθει πολύ καθυστερημένα και στο σχολείο. Το βασικότερο πάντως είναι ότι πρέπει να είναι μαθητές σε μια περίοδο αρκετά σημαντική για αυτούς, να είναι όλοι στο σχολείο. Ήδη υπάρχει μια βεβαιότητα και οι καθηγητές ανησυχούμε. Κάποιοι πιέζονται να βγάλουν την ύλη τους, κάνουν επαναλήψεις και αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Ας ευχηθούμε να τελειώσει αυτή, να ανασταλεί και αυτή η διαδικασία, αυτή η κινητοποίηση του ΚΤΕΛ, ούτως ώστε να συνεχίσουμε κανονικά το πρόγραμμά μας.
5 από τα 25 παιδιά του ειδικού σχολείου Πυργέλλας πήγαν σήμερα στο σχολείο τους, αφού τα λεωφορεία δεν τα παρέλαβαν το πρωί λόγω της απόφασης της ΚΤΕΛ ΑΕ για μη μεταφορά των μαθητών όλης της Αργολίδας στα σχολεία. Είναι γνωστό ότι η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου έχει αναστείλει την πληρωμή των κομίστρων στην ΚΤΕΛ ΑΕ, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στον ομό, ιδιαίτερα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες που έχουν μεγάλη ανάγκη το σχολείο. Δυστυχώς, ενημερωθήκαμε ότι τα λεωφορεία δεν περάσουν να πάρουν τα παιδιά. Δημιουργείται ένα μεγάλο θέμα. Πολλά παιδιά έρχονται από περιοχές όχι κοντά εδώ στην Πυργέλλα, οπότε είναι δύσκολο για τους γονείς να τα μεταφέρουν. Σήμερα πώς ήρθαν τα παιδάκια? Σήμερα ήρθαν πολύ λίγα παιδάκια, δυστυχώς. Ναι. Ήρθαν μόνο 5 από όσο γνωρίζω. Είναι γύρω στα 25 παιδιά. Ήρθαν μόνο 5. Υπάρχει μια αδυναμία από τους γονείς, και οι περισσότεροι εργάζονται, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να αφήσουν τη δουλειά τους και να... Δυστυχώς. Αν αυτό συνεχιστεί, θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα, κυρία. Φυσικό είναι αυτό, βέβαια. Νομίζω δεν πρέπει να συνεχιστεί. Βέβαια, οι άνθρωποι από την πλευρά τους έχουν δίκιο, γιατί από ό,τι μας ενημέρωσαν, αυτή η αναστάτωση οφείλεται στην μη καταβολή χρημάτων. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν δίκιο, αλλά και εμείς έχουμε δίκιο και νομίζω πως πρέπει να λυθεί άμεσα το θέμα. Από πόσο μακριά έρχονται τα παιδιά? Υπάρχουν παιδιά που έρχονται από Δήμενα, από Λιγουριό, Κολιάκι, οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί και ένας γονιός για να τα μεταφέρει έχει ένα κόστος. Ναι, σαφώς. Μέσα σε όλα τα άλλα προστίθεται και αυτό. Και είναι παιδιά τα οποία γνωρίζουμε ότι έχουν ειδικές ανάγκες. Εννοείται. Νομίζω πως σε αυτό το θέμα οι υπεύθυνοι πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη ευαισθησία. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο τα παιδιά μας, βέβαια, είναι και άλλα παιδιά που εξυπηρετούνται, πηγαίνουν στο σχολείο, στο γυμνάσιο, λύκειο και εξυπηρετούνται με το ΚΤΕΛ. Νομίζω και γι' αυτά πρέπει να υπάρξει μέρημνα. Μάλιστα. Θα ζητούσατε λοιπόν να βρεθεί λύση? Ζητούμε να βρεθεί άμεσα. Γιατί αν συνεχιστεί αυτό με 5 παιδιά... Όχι, δεν έχει νόημα. Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη να βγαίνουν το σπίτι τους, έχουν ανάγκη δραστηριότητας, τους αρέσει το σχολείο, θέλουν να έρχονται. Και τώρα αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχει κάνει ήδη παρέμβαση στο Υπουργείο Οικονομικών για επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία από την ΚΤΕΛ ΑΕ. Δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τάσος Χιβηδόπουλος, ο οποίος τόνισε με νόημα ότι τελευταία πολλά γίνονται στο δημόσιο τομέα που χρήζουν επίλυσης κατόπιν παρεμβάσεων, αποδίδοντας ευθύνες στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Νομού και όχι στην ΚΤΕΛ ΑΕ. Σήμερα, μέλη της ΕΛΜΕ Αργολίδας και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων επισκέφθηκαν τον Αντιπεριφερειάρχη, δίπλα του ήταν και ο βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Κοδέλλας. Λυπάμαι που δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή το πώς θα λυθεί και το πότε. Μπορώ να σας πω μόνο ποιος μπορεί να το λύσει. Εδώ και 15 μέρες ζούμε μερικά πράγματα τα οποία εκφράζουν τον παραλογισμό του δημοσίου σε ορισμένες εκφάνσεις. Δηλαδή, ενώ σε ολόκληρη την Ελλάδα προηγούμενες οφειλές πληρώθηκαν χωρίς την μείωση την οποία ζητούν η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στην Αργολίδα αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα η Μεσσηνία στην δική μας περιοχή, να πληρωθούν με μείον 10%. Σε άλλες περιοχές, στις υπόλοιπους τρεις νομούς του Πελοποννήσου, έχει πληρωθεί χωρίς να γίνει αυτή η επιπλέον μείωση. Αυτό είναι αποτέλεσμα ερμηνείας μιας συγκεκριμένης οδηγίας του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, την οποία εγώ χαρακτηρίζω παράλογη και το έχω τονίσει εδώ και αρκετό καιρό και στις εδώ υπηρεσίες, οι οποίες οφείλω να ομολογήσω ότι δεν έχω κανένα παράπονο, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν. Όμως θα πρέπει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να ξεκαθαρίσει ότι δεν γίνεται οι πληρωμές σε ολόκληρη τη χώρα να γίνονται με διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και μάλιστα, επαναλαμβάνω κάτι το οποίο έχω τονίσει από την πρώτη στιγμή. Όταν μιλούν για μία σύμβαση στην οποία καταγράφεται το μικρότερο κόμιστρο καταρχήν στην Πελοπόννησο, κατά δεύτερον στη χώρα, με ανθρώπους που έχουν κάνει υπομονή, που παίρνουν οριακά χρήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και λέω ότι μπορεί οποιοδήποτε να συγκρίνει τις συμβάσεις αντίστοιχων άλλων περιοχών στην Πελοπόννησο για να καταλάβει τις τεράστιες διαφορές. Δηλαδή, όταν εδώ υπάρχουν 2 εκατομμύρια και κάτι σύμβαση φετινή, σκεφτείτε ότι σε αντίστοιχους νομούς της Πελοποννήσου υπάρχουν 5 και 6 εκατομμύρια. Λοιπόν, ας είμαστε λοιπόν ρεαλιστές. Οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ δεν έκαναν έτσι τη διακοπή. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, εμείς έχουν γίνει υπεράνθρωπες προσπάθειες από τον Περιφερειάρχη, από τον κύριο Πέτρο Τατούλη, για να υπάρξει ρύθμιση και λύση από το Υπουργείο Οικονομικών. Αισιοδοξούμε ότι αυτή θα υπάρξει άμεσα.
Εάν δεν υπάρξει, θα υπάρξει το σοβαρότατο πρόβλημα στη μεταφορά των μαθητών. Και αυτό το πράγμα, επειδή εμείς είμαστε μόνο ο φορέας ο οποίος πληρώνει αυτό το πράγμα και επειδή εμείς δεν καθυστερούμε ούτε ένα δευτερόλεπτο τις πληρωμές αυτές, το γνωρίζουν οι άνθρωποι του ΚΤΕΛ και προς τιμήν τους το λένε, θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιληφθούν όλοι ότι δεν είναι κάτι τόσο απλό. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την ταλαιπωρία μικρών παιδιών και των γονιών τους και κατά συνέπεια ενός ολόκληρου συστήματος που λειτουργεί γύρω από τη λειτουργία του σχολείου. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι σε αυτά ειδικά τα ζητήματα πρέπει να υπάρχουν ευαισθησίες. Δεν είναι όλα νούμερα και αριθμοί. Είμαι κάθετος σε αυτό το πράγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, ειδικά στην περιοχή στην οποία έχει το μικρότερο κόμιστο στη χώρα, δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τι περιμένουμε να γίνει? Περιμένουμε εντός της ημέρας να υπάρξει παρέμβαση ή ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τη συγκεκριμένη ερμηνεία την οποία έχει γίνει, προκειμένου να πληρωθούν συνολικά το ποσό το οποίο ήδη εμείς έχουμε ενταλματοποιήσει και βρίσκεται στην υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου. Προκειμένου να πληρωθούν αυτό, και έχω τη διαβεβαίωση του Προέδρου του ΚΤΕΛ ότι αμέσως μόλις γίνει αυτό θα διακοπεί η στάση εργασίας την οποία έχουν κάνει το ΚΤΕΛ. Όπως και τον Οκτώβρη μήνα, τα ΚΤΕΛ δεν έχουν πληρωθεί εδώ και 2 χρόνια σχεδόν. Την ευθύνη φυσικά έχει δοθεί με νομική διάταξη στο Δήμο, αλλά ουσιαστικά ακόμα αναλαμβάνει τις ευθύνες η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια έχει αναλάβει τις ευθύνες για τις πληρωμές των λεωφορείων. Εδώ και 1 χρόνο περίπου τα λεωφορεία δεν έχουν πληρωθεί και έτσι κατέβηκαν σε στάση εργασίας. Δεν παίρνουν τους μαθητές. Αυτό είναι στη γενικότερη πολιτική που έχει σήμερα, να μην μεταφέρουν τον κόσμο, να αρχίζουν να γίνεται ιδιωτική εκπαίδευση και ο κόσμος να πληρώνει. Μέσα σε όλη αυτή την ιστορία σταματάει πλέον να υπάρχει δωρεάν εκπαίδευση, σταματάει ουσιαστικά τα νοικοκυριά ακόμα να πληρώνουν περισσότερα για να μορφώσουν τα παιδιά τους, έτσι ώστε να μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο. Για να αρχίσουν και να έχουν εργάτες πολύ φτηνούς, για να μην υπάρχει το δικαίωμα στη μόρφωση. Εμείς, σαν ΕΛΜΕ Αργολίας, σαν καθηγητές, βλέπουμε ότι έχουν σαν σκοπό να απαξιώσουν το δημόσιο σχολείο, να απαξιώσουν κάθε μορφής μάθησης στον κόσμο και στεκόμαστε στο πλευρό των Συλλόγων Γονέων και Δαιμόνων και των ανθρώπων γενικότερα που έχουν σχέση με τα σχολεία και με τη μόρφωση. Και από κοινού, Σύλλογοι Γονέων, η Ένωση Γονέων, ΕΛΜΕ, επισκεπτόμαστε τους αρμόδιους για να δώσουν λύση στο θέμα. Εντός της ημέρας αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά την άρση της απόφασης της ΚΤΕΛ ΑΕ για τη μη μεταφορά των μαθητών στα σχολεία, δήλωσε ο δικηγόρος της εταιρείας Γιάννης Μαλτέζος, αφού αναμένεται απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για πληρωμή των κομίστρων, όπως έχει γίνει στους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας, πλην Αργολίδας και Μεσσηνίας. Όπως είναι γνωστό, το θέμα κόλλησε στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ναύπλιο. Δεν έχει λυθεί, πλην όμως γνωρίζουμε και είμαστε σε επαφή και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και με την Περιφέρεια. Γνωρίζουμε ότι έχει αναλυφθεί μια πρωτοβουλία από ό,τι ενημερωθήκαμε για την οριστική διευθέτηση του ζητήματος. Πιθανότατα, χωρίς να μπορώ να είμαι και σίγουρος γι' αυτό, αλλά πιθανότατα να διευθετηθεί το θέμα σήμερα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση άμεσα θα κοιτάξουμε να βγάλουμε τα λεωφορεία για την μεταφορά των μαθητών. Και για να ενημερώσουμε όσους δεν γνωρίζουν, ζητήθηκε από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου να μειωθεί κατά 10% το κόμιστρο. Ζητήθηκε από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου, η οποία εδρεύει στην Αργολίδα και στη Μεσσηνία. Σε οποιαδήποτε άλλη περιφέρεια της Ελλάδας έχουν γίνει καταβολές κανονικά, χωρίς να υπάρχει αυτή η μείωση του 10%, η οποία έρχεται, μείωση του 10%, έρχεται πάνω σε άλλου είδους μειώσεις και σε άλλα ποσοστά που είχαν γίνει και άλλο 10% είχε γίνει και άλλες μειώσεις είχαν γίνει στο παρελθόν, με αποτέλεσμα η τελευταία αυτή μείωση η οποία ζητήθηκε πλέον πραγματικά να είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Δεδομένου ότι όλα τα άλλα έξοδα, εφορία, τα έξοδα κίνησης του λεωφορείου αυξάνονται και βεβαίως συνέχεια μειώνουμε και φτάσαμε σε κάποιο σημείο που δεν υπάρχει δυνατότητα και δεν υπάρχει δρόμος άλλος παρά μόνο τη δυναμική διεκδίκηση
των οφειλωμένων. Και τέλος να τονίσω ότι δεν προβλέπεται από καμία σύμβαση αυτή η περαιτέρω περικοπή του 10%, δεν προβλέπεται από καμία υπουργική απόφαση, δεν προβλέπεται από τίποτα. Η υπουργική απόφαση και αναφέρει διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση είναι ελεύθερη. Η διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι με ένα ποσοστό το οποίο είναι προαποφασισμένο από τη μία πλευρά. Αλλιώς δεν γίνει διαπραγμάτευση. Άρα αναμένουμε εξέλιξη ίσως και εντός της ημέρας. Πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι ναι, εντός της ημέρας θα υπάρχει λύση σε αυτό το θέμα. Να αλλάξουμε κλίμα στο δελτίο μας. Ο υπερπληθυσμός των δικαστικών φυλακών δυσκόλεψε το έργο μας για την καταστολή της εξέγερσης, δήλωσε ο γραμματέας του Συλλόγου Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Χαρίλαος Νινεκούμης, που όπως συγκεκριμένα τόνισε, είναι 200 κρατούμενοι παραπάνω από τη δυναμικότητα των φυλακών Ναυπλίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ένα θέμα που πολλές φορές έχουν θέσει οι διοικήσεις των εργαζομένων στις φυλακές Ναυπλίου. Το συμβάν ξεκίνησε γύρω στις 10 η ώρα από αραβόφωνες μουσουλμάνους που βρίσκονταν στην πτέρυγα Γάμα. Ξεκίνησαν να καίνε στρώματα και κουβέρτες και ό,τι άλλο μπορούσαν να βρουν σε κοινόχρηστο χώρο. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια αιστεία φωτιάς καθώς και πάρα πολύ καπνή, που ουσιαστικά μόλις είδαμε εμείς ότι ξεκίνησε όλο αυτό το γεγονός και η φωτιά, το πρώτο μας μέλημα, επειδή στη συγκεκριμένη πτέρυγα φυλάσσονται κρατούμενοι που είναι μεγάλης ηλικίας αλλά και έχουν κάποια προβλήματα υγείας, είναι θάλαμοι, πρώτο μας μέλημα ήταν να μεταφέρουμε αυτούς τους κρατούμενους ώστε να είναι ασφαλείς. Στην προσπάθειά μας αυτή η αλήθεια είναι ότι οι στασιαστές ουσιαστικά μας απέτρεπαν, καθώς και κανένας κρατούμενος άλλος δεν βοηθούσε την όλη κατάσταση. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε και βγάλαμε σε ασφαλή χώρο τους κρατούμενους που είχαν κάποιο πρόβλημα, δεν μπορούσαν καν να αναπνεύσουν, είχαν κοκκινήσει στα μάτια τους κτλ. Και στη συνέχεια μάλλον των γεγονότων, οι στασιαστές έσπασαν δύο πόρτες εσωτερικές που έχουμε, πήγαν σε άλλη πτέρυγα. Συνέχισαν να κάνουν καταστροφές σε κοινόχρηστους χώρους, στις σκοπιές των υπαλλήλων, στις κυκλίδες, σπάσανε τζάμια, σπάσανε κάμερες. Οι καταστροφές πραγματικά δεν μπορούν να περιγραφούν, είναι ολοκληρωτικές. Εσείς προσπαθούσατε βέβαια να καταστήλετε όλο αυτό το... Η αλήθεια είναι αυτή. Προσπαθήσαμε στην αρχή να το καταστήλουμε, αλλά λόγω του ότι ο υπερπληθυσμός του καταστήματος είναι σοβαρό πρόβλημα, ουσιαστικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Ναι. Θέλω να μου πείτε ο υπερπληθυσμός, πόσοι δηλαδή είναι μέσα σε μια πτέρυγα? Θα σας πω για το κατάστημα. Το κατάστημα ουσιαστικά με τις βάσεις του, όπως έχει φτιαχτεί, με τις κλίνες που έχει και με το χώρο που διαθέτει, θα έπρεπε κατ' υπέρβαση πάλι να κρατάει γύρω στους 370 κρατούμενους. Αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε 570 κρατούμενους. Άρα 200 παραπάνω. 200 παραπάνω, οι οποίοι ουσιαστικά κοιμούνται στο πάτωμα. Αυτό είναι μια δυσκολία και για εσάς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Ο 26χρονος, ο οποίος τελικά πέθανε, ήταν ασθενής αρκετές μέρες. Ο συγκεκριμένος κρατούμενος βρισκόταν στο κατάστημά μας, είχε επισκεφτεί το γιατρό δύο φορές. Δεν ήταν αρκετές μέρες ασθενής, είχε μία κατάπτωση. Οι ίδιοι συγκρατούμενοι του, ουσιαστικά αραβόφωνοι μουσουλμάνοι και αυτοί, δεν έκαναν κάτι για να τον μεταφέρουν. Απλά όταν ο ίδιος έφτασε σε κάποιο σημείο, ας πούμε, λιποθυμίας, πήγε στο γιατρό, τον μεταφέραμε εμείς, πήγε στο γιατρό και στη συνέχεια διεκομίστη στο νοσοκομείο Ναυπλίου, ακριβώς. Πήγε στο γιατρό της φυλακής που ήταν εκεί. Είχε διαγνώσει κάτι ο γιατρός τις μέρες που είχε την κατάπτωση? Είχαν γίνει κάποιες εξετάσεις, δεν είχε κάποια, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν είχαν βγει κάποια αποτελέσματα, ας πούμε, που να ξέρουμε ακριβώς τα αίτια. Γιατί που βρίσκεται έτσι. Κάτι δεν το γνωρίζω αυτό, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Και πόσες μέρες παρέμεινε στο νοσοκομείο, γνωρίζετε? Από όσο γνωρίζω, μία μέρα, την ίδια μέρα που έγινε το συμβάν, που μεταφέρθηκε δηλαδή στο νοσοκομείο, την ίδια μέρα απεβίωσε. Πάντως το θέμα της υπερπληθώρας των κρατουμένων είναι ένα θέμα και για εσάς, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε ουσιαστικά τη δουλειά σας. Ακριβώς. Δημιουργεί αλυσιδωτά πράγματα, αλυσιδωτά τα οποία δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά. Γιατί εμείς θα πρέπει να προλαμβάνουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να προλαμβάνουμε και φτάνουμε στο σημείο να καταστήλουμε μόνο. Σίγουρα με τη μεγάλη βοήθεια της αστυνομίας, που δεν ενήργησε, αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ στο να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα και τα πράγματα. Δύσκολη δουλειά σας, ακροβατήστε μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Είναι αλήθεια αυτό και την κάνει ακόμα πιο δύσκολο αυτό που προαναφέραμε. Γιατί ίσως δεν μπορούν να ελεγχθούν λίγο παραπάνω κάποια πράγματα πλέον. Μάλιστα. Προσπαθούμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε, γιατί και τα μέσα δεν είναι αρκετά αυτά που διαθέτουμε, να αντιμετωπίσουμε κάποιες καταστάσεις. Μαχητικό και ιδιαίτερα μαζικό ήταν το Παναγροτικό Πανελλαδικό Συλλαλητήριο της Αθήνας. Δυναμική ήταν και η παρουσία των αγροτών της Πελοποννήσου. Όλοι δηλώνουν ότι οι αγώνες συνεχίζονται. Τώρα με τα πόδια, με τα μετά στα φτέρ,
παραδοθούμε στο κυβική λένε. Συνεχίζουμε τον αγώνα, αντιστεκόμαστε στην πολιτική του ξεκληρίσματος και του πολίματος της αγωνιάς και της κοινοτροφίας μας. Μας θέλουν δούλους στα κοράκια μας και τα κοπάκια μας. Καταστρέφουν την ελληνική κοινοτροφία, καταστρέφουν την ελληνική αγωνιά. Δεν μας αφήνουν να καλλιεργήσουμε και να παράγουμε τα προϊόντα μας, αγοράζοντας τα σε εξευτελιστικές τιμές, κάνοντας τους αγρότες και τους κοινοτρόφους να μην μπορούν να τα απεξέλθουν. Την ίδια ώρα κάνουν τεράστιες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, βαφτίζοντας τα ελληνικά. Καταστρέφουν την ελληνική κοινοτροφία, προτείνοντας ευρωπαϊκά μοντέλα κοινοτροφίας. Βάζουν τον κοινοτρόφο σε ένα λούκι, χρεώνοντας τον 200.000 ευρώ για να βγάζει 30 ευρώ την ημέρα, και αυτό δεν είναι σίγουρο. Την ίδια ώρα αφήνοντας χιλιάδες στάβλους χωρίς ρεύμα και νερό. Γι' αυτό λοιπόν λέμε όχι και αντιστεκόμαστε στην πολιτική της βίας, του ξεπουλήματος και του τραπουκισμού. Καλό αγώνα! Συνάδελφοι αγρότες και αγρότησες, εργαζόμενοι, γυναίκες, νέοι της Αθήνας, χαιρετίζουμε τους συναδέλφους από τη Μακεδονία, από Τεσσέρες, από την Ιμαθία, από τη Θεσσαλία, από τη Στηριά Ελλάδα, από την Ήπειρο, από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη. Για 30 μερόνυχτα η φτωχή και η μισθαία αγροτιά της χώρας έδωσε έναν ηρωικό αγώνα στα φλόγα της οργής και αγανάκτησης. Οργή και αγανάκτηση, γιατί βλέπουμε τον όχθο μας να πηγαίνει χαμένος, αφού το ψηλό κόστος παραγωγής σε συνάρτηση με τις χαμηλές έως και εξευτελιστικές τιμές μας οδηγεί στη φτώχεια και το ξεκλήρισμα. Για 30 μερόνυχτα αντιμετωπίσαμε την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, καθώς η απάντηση στα αιτήματά μας ήταν τα ΜΑΚ, τα χημικά, τα δακρυγόνα. Δώσαμε ένα αγώνα περηφάνειας και αξιοπρέπειας, πόντα στο ρεύμα της μυρολατρείας και της ιτοπάθειας που καλλιεργούν. Στα πλόκα αντιπαλέψαμε συνολικά την πολιτική της τρικομματικής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ΔΗΜΑ. Αντιπαλέψαμε την κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συγκεντρώνει τη γη και την παραγωγή στα χέρια λίγων μεγαλαγροτών και επιχειρηματιών καπιταλιστών. Δεν ήμασταν μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε καταφέρουμε και να σταθούμε τόσες μέρες αν δεν υπήρχε η μεγάλη, πρωτόγνωρη και συγκινητική λαϊκή ελληνική. Για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη έκταση και ένταση οι μαζικοί φορείς εργαζομένων, ΕΒΕ, νεολαία, γυναίκες των λαϊκών οικογενειών στάθηκαν αποφασιστικά στο πλευρό μας. Η εξαθλίωση εκφράζεται και με το ξεκλήρισμα των αγροτών και κτηνοτρόφων και την ερήμωση των χωριών μας. Τους πιστούς πείνας, τις εξευτελιστικές συντάξεις, τα μικρομάγαζα που βάζουν λοκέτο, τα παιδιά που λιποθυμάνε στα σχολεία από την πείνα, τους χιλιάδες αστέγους και ανθρώπους που ψάχνουν στα σκουπίδια να φάνε, το έσχος με τη δημόσια υγεία και πρόνοια για την παιδεία. Είναι θετικό βήμα και παρακαταθήκη αυτής της κινητοποίησης η συνέχεια του συντονισμού των πλόκων, ώστε να ξεκινήσουμε τον νέο κύκλο κινητοποιήσεων με καλύτερες προϋποθέσεις. Κινητοποιήσεις που αναπόφευκτα θα έρθουν αφού τα προβλήματα θα αυξηθούν, η φτώχεια θα εξαφορθεί, κουράκια θα μένουν ακαλλιέργητα, το εισόδημά μας θα πεθεί. Είμαστε στηριγμένοι στους φίλους μας. Θα αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς μας με το σύνθημα «Ένας για όλους και όλοι για έναν». Και μετά από ένα μήνα και πλέον κινητοποιήσεις στα μπλόκα, οι αγρότες οργανώνουν σήμερα αυτό το συλλαλητήριο σαν αποκορύφωμα των εκδηλώσεων
Ουκρανοί, τις οποίες είχαν προηγηθεί. Ο αγώνας για μας δεν σταματάει εδώ σήμερα, αλλά αντίθετα γίνεται μια συσπήρωση η οποία θα επακολουθήσει και στα κατατόπους μέρη, όπου θα χρειαστεί να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το αγροτικό κίνημα, να γίνει μεγαλύτερη συσπήρωση των αγροτών, να φτιαχτούν καινούργιοι αγροτικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, ώστε μέσα από την οργανωμένη πάλι να διεκδικήσουμε εκείνα τα αιτήματα τα οποία μέχρι σήμερα παλεύουμε και αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν για μας ο αγώνας συνεχίζεται. Ίσως για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα που είμαστε στους δρόμους ήρθαμε να διαμαρτυρηθούμε πεζοί αυτή τη φορά στην Αθήνα. Αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματα θα ακολουθήσουμε και με τα αγροτικά μηχανήματα. Να ξέρει η κυβέρνηση και αυτοί και όσους ακολουθήσουν και ακολουθούν την ίδια πολιτική, την αντιαγροτική, ότι δεν θα βρουν εύκολη λύση με εμάς αν δεν δώσουν πραγματικές λύσεις και στα προβλήματα. Εμείς θα συνεχίσουμε. Άλλωστε τα προβλήματα των αγροτών δεν τελειώνουν, απέναντίας μας φορτώνουν κι άλλα και ένα συμβολικό χαρακτήρα που παίρνει η σημερινή συγκέντρωσή μας και θα θέλαμε να το επισημάνουμε είναι ότι αγρότες εργάτες μαζί σε ενιαίο μέτωπο ενάντια στις αντιλαϊκές και αντιαγροτικές πολιτικές. Αυτό καταφέραμε, αυτό δείξανε τα φετινά μπλόκα σε όλη την Ελλάδα. Οι αγρότες παρεστήθηκαν στους εργάτες και οι εργάτες στους αγρότες. Θα συνεχίσουμε και δεν θα τελειώσουμε εδώ. Οι διαφορετικές απόψεις της Χρυσής Αυγής και των εκπροσώπων του Κοινωνικού Παντοπολίου της Πύλης Πολιτισμού Ναυπλίου απασχόλησαν το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Ο λόγος ήταν η έκδοση ψηφίσματος της 20 Φεβρουαρίου εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου για καταδίκη της έντασης στην περιοχή της Πρόνοιας ανάμεσα στις δύο ομάδες, κάτι που αρνούνται οι εκπρόσωποι της Χρυσής Αυγής. Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν απέσυρε το εν λόγω ψήφισμα. Θέλω να πιστεύω ότι εξαπατηθήκατε και δεν θέλω να πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου λειτουργήσε σαν ένα υποχείριο της αριστεράς και της κοινοβουλευτικής και της εξωκοινοβουλευτικής. Και επίσης, οι κύριοι του Κοινωνικού Παντοπολίου δεν σας είπαν ότι η ένταση μεγάλη δημιουργήθηκε από τη στιγμή που κάλυψαν το αντιφασιστικό μέτωπο, τους αναρχικούς, τους αντιεξουσιαστές της περιοχής, τον Ανταρσία κλπ. Τότε δημιουργήθηκε η ένταση. Επίσης, επειδή είπατε ότι υπήρχε 2,5 ώρες ένταση, η αστυνομία γράφει ότι η ένταση ξεκίνησε από τις 7 μέχρι τις 8.30. Δηλαδή την ώρα ακριβώς που ήρθαν αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι ήρθαν με άγριες και απειλητικές διαθέσεις εναντίον των γραφείων μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς έπρεπε να κάτσουμε εκεί να υπερασπιστούμε τα γραφεία μας. Αυτό δεν σας το είπαν οι κύριοι του Κοινωνικού Παντοπολίου. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι τώρα, ό,τι λένε είναι απολύτως ψευδές. Δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά που λένε. Υπήρχε σοβαρή αστυνομική δύναμη εκεί και μάλιστα ήταν και ο ίδιος ο διοικητής της αστυνομίας εκεί. Δηλαδή δεν τα είδε όλα αυτά ο διοικητής της αστυνομίας και τα είδαν αυτοί. Δεν έχει γίνει τίποτα το παράνομο. Απλά επειδή αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά τους ξεβρακώσαμε, να το πω και έτσι, και αποδείξαμε ποιος είναι ο ρόλος αυτού του συλλόγου, προσπαθούν τώρα με παντού τρόπους να πλήξουν το κίνημα της Χρυσής Αυγής. Και μάλιστα, όλα αυτά που λένε είναι όλα ψεύδι. Εάν έχουν αποδείξεις, να τις φέρουν εδώ. Εμείς σας φέρουμε το χαρτί της αστυνομίας. Εδώ εμείς είμαστε ανοιχτοί να λύσουμε τις απορίες σε όλους. Να σας το διαβάσω. Σε απάντηση ανωτέρω σχετικής αιτήσεως, σας γνωρίζουμε ότι την 20 Φεβρουαρίου 2013 και ώρες 19 έως 20 και 30 στην πλατεία Εθνοσυνελεύσεως Δήμου Ναυπλίων, ύστερα από καταγγελίες πολιτών για διένεξη μεταξύ ατόμων πολιτών που πρόσκυνται στο Σύνδεσμο Χρυσή Αυγή και ατόμων πολιτών που βρίσκονταν στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπολίου, αστυνομική δύναμη που προσέτρεξε στο παραπάνω συμβάν ομαλοποίησε την κατάσταση προς αποτροπή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων. Έγιναν ιδιώσεις συστάσεις στους υπευθύνους και των δύο φορέων προς εκτόνωση της κατάστασης. Στην υπηρεσία μας δεν καταγγέλθηκαν μέχρι σήμερα αδικήματα σε βάρος οποιοδήποτε, ούτε υποβλήθηκαν μηνύσεις. Εμείς ήρθαμε εδώ σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο να αιτηθούμε να ανακαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το ψήφισμα που έβγαλε, το οποίο αποτελεί μία ύβρη και μία συμφαντική δυσφήμιση για το κίνημα της Χρυσής Αυγής.
στα πλαίσια της νομιμότητας. Δηλαδή, εσείς έχετε από κάπου εντολή ή τέλος πάντων κάποια εξουσία να πηγαίνετε και να διαμαρτυρώσετε πού μοιράζει κάποιος άλλος φορέας. Γιατί ο φορέας παίρνει την απόφασή του, συγκεντρώνει κάποια τρόφιμα και μετά με απόφασή του τα μοιράζει. Αν υπάρχει κάποιο όργανο που πρέπει να το ελέγξει, είσαστε εσείς, δηλαδή προκύπτει από κάποιο. Εμείς μια άλλη διαμαρτυρία κάναμε. Γιατί από πού την πει, το πήρα τώρα. Δηλαδή δεν έχουμε το δικαίωμα να πούμε την άποψή μας. Δημοκρατία δεν έχουμε, δεν το κατάλαβα. Έχετε από κάπου, δηλαδή. Όχι, γιατί σα είπαμε ότι έχουμε κάποια εξουσία. Απολύτω το κάνατε. Σαν αγανακτισμένοι πολίτε ήμασταν εκεί. Ναι, δηλαδή απαγορεύεται όμω να πούμε τη γνώμη μα. Να πάρει στον άλλο να επιβάλλει την άποψή. Δεν την επιβάλλαμε. Δεν επιβάλλαμε σχεδόν τίποτα. Αυτό λένε αυτοί. Και να σου πω και την εφημερίδα. Τι γιατί να πάτε να επιβάλλετε εκεί πέρα εσείς, αν το ξέρετε εσείς. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δεν πήγαμε να επιβάλλουμε. Μια άλλη διαμαρτυρία έχουμε και κάθε ένας πολίτης έχει δικαίωμα στη διαμαρτυρία, έτσι δεν είναι. Αποτελεί λοιπόν θράσος η παρουσία και το αίτημα των μελών της Χρυσής Αυγής, διότι κάθε φορά προσπαθούν να αντιστρέψουν γεγονότα τα οποία είναι γνωστά της ΠΑΣΗ, γνωστά σε όλους. Στη δε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου περιήλθαν από καταγγελίες των ιδίων των εκπροσώπων του φορέως της πύλης του πολιτισμού, τόσο στον κύριο Δήμαρχο όσο και σε άλλους συμβούλους μεταξύ των οποίων και σε μένα, για την προκλητική παρουσία έως βίαιη, διότι σίγουρα συνιστά βία, η προκλητική παρουσία στα έξω ακριβώς από τα γραφεία, με τρόπο δυναμικό, να επιβάλλει απόψεις τις οποίες προφανώς δεν εστερνίζεται η πύλη πολιτισμού στην ενέργεια, τη δράση αυτή, την κοινωνική που ήθελε να προσφέρει. Αν οι κύριοι ήθελαν να διαμαρτυρηθούν, όπως λένε και είναι νόμιμο κόμμα και καλά κάνουν και είναι, μπορούσαν να κάτσουν απέναντι στο επόμενο απέναντι το πεζοδρόμιο, χωρίς λωστάρια ή οτιδήποτε, ούτε με τρόπους προκλητικούς, ούτε να πηγαίνουν πριν στα γραφεία και να απαιτούν να μοιραστούν τα τρόφιμα εκεί που οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι το σωστό. Να διαμαρτυρηθούν, να γράψουν ό,τι θέλουν, να παρευρίσκονται εκεί όση ώρα θέλουν, χωρίς να προκαλούν και τίποτα παραπάνω. Τρεις του μήνα, καταρχήν θέλω να πω ότι η πύλη πολιτισμού είναι ο πολιτιστικός σύλλογος του Ναυτίου, του καλλικρατικού Δήμου του Ναυτίου. Δεν είναι το φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ξέρετε όλοι ότι έχει κάνει μουσικές εκδηλώσεις και πάρα πολλές άλλες εκδηλώσεις και αυτή τη στιγμή δυστυχώς. Λόγω των καταστάσεων, πριν από δύο χρόνια ξεκίνησε να λειτουργεί και το κοινωνικό πρωτοβολείο με την αποδοχή όλης της κοινωνίας, επειδή ακριβώς ξέρουν τι γίνεται εκεί. Εκτός από αυτό, υπάρχουν τα απογεύματα, λειτουργούν οικαστικά εργαστήρια, δεν έχει μέσα, γιατί πραγματικά δεν έχει δουλειά κανένα ακόμα, μα κανένα δεν μπήκε μέσα. Εν διάρκεια του περιπτώσει μίλησα μαζί τους, τους απάντησα στις απορίες που είχαν. Είχαν απορίες πως δίνουμε τα τρόφιμα. Τους είπα ότι αν έχουν κάποιους άπορους και έχουν αυτά που χρειάζεται, δηλαδή ό,τι ζητάμε για να έχουμε χέρια της απορίας των ανθρώπων, μπορούν να τους στείλουν. Μετά από αρκετή ώρα που κουβεντιάζαμε και με την παρουσία και άλλων ανθρώπων μέσα στο Σύλλογο, θεώρησε ότι αυτό το περιστατικό θα ήταν λήξη. Δυστυχώς την επόμενη Τετάρτη απέδειξαν ότι δεν ήταν λήξη το πρόβλημα. 5,5 ώρα που ξεκινάει η διανομή των τροφίμων, ήδη ήταν εκεί, ήδη ήταν ένστολοι, ήδη ήταν στο πεζοδρόμιο, ακριβώς έξω από το σύλλογο, είναι ένα υπόγειο, οι περισσότεροι γνωρίζουν χρόνια. Έξω στην μια τσιμεντένια κολόνα που είναι, ήταν μέλος που έκανε έλεγχο και υπάρχουν άνθρωποι, δηλαδή που ερχόταν για να πάρουν τρόφιμα και που τους ζήτησαν επιλέξει τα χαρτιά σου. Δεν σας κρύβω ότι πελαγώσαμε, δεν σας κρύβω ότι εκείνος που τηλεφώνησε στην αστυνομία ήταν από τους ανθρώπους που έρχονταν να φέρουν για τις Τετάρτες, εκτός που δίνουν τρόφιμα, φέρουν και ο τρόφιμα, γιατί αυτή την περιπτώση σαν πολιτιστικό σύλλογο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ήπιους και χαμηλούς τόνους. Όμως κάποια στιγμή τα πράγματα ξέφυγαν, ήρθε η αστυνομία, δεν μπορώ να πω, και τους απόθεσε. Λένε στα χαρτιά τους και τονίζουν ότι είναι απέναντι από τα γραφεία από την πύλη αγάπης.
από την πύλη πολιτισμού. Ο πρόεδρος σωστά ενδιέφθησε και για να έχει την καλύτερη άποψη και να ενημερώσει τον αρχηγό των παρατάξεων, επικοινώνησε με την αστυνομική διεύθυνση. Το ψήφισμα στόχο έχει να καταδικάσει τέτοιες συμπεριφορές ή παρόμοιες, οι οποίες παρακολύουν οποιαδήποτε ενέργεια αλληλεγγύης που έχει βάλει οποιοδήποτε σύλλογος, όποιος είναι αυτός, με όποιους κανόνες και όποια σύνθεση μπορεί να έχει. Θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, σαν το ανώτερο δημοκρατικό όργανο που βρίσκεται στο Δήμο μας, αποτελείται από ανθρώπους με ελεύθερη βούληση, σε καμία περίπτωση ούτε κατευθυνόμενους, αλλά φυσικά ούτε καμία στιγμή παραπλανόμενους. Μπορεί λοιπόν οποιοδήποτε θεωρήσει ότι παραπλανήθηκε από τον Πρόεδρο, από τον Δήμαρχο, από τον Αρχηγό της Παράταξης του, να διαφοροποιήσει τη θέση του σύμφωνα με το ψήφισμα και είμαστε πάρα πολύ καλά και κατά πλειοψηφία. Θεωρώ όμως ότι το ψήφισμα είναι σύμφωνα με αυτά που τα γεγονότα που εμείς λάβαμε υπόψη μας και καταδείξαμε και λένε ότι μια διαδικασία αλληλεγγύης από έναν σύλλογο δεν νομίζω ότι ο χρωματισμός του συλλόγου ή των ατόμων που βρίσκονται είναι μια πρέπουσα διαδικασία. Μια τέτοια ιστορία αλληλεγγύης προσπάθησε να παρεμποδιστεί με κάποιο τρόπο. Ο τρόπος είναι από παρουσία μέχρι φωνή. Τέτοιες λοιπόν καταστάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο τις καταδικάζει. Αν επαναλαμβάνω, κάποιος θεωρεί ότι παραπλανήθηκε, είτε από αυτούς που ήρθαν εδώ το απόλυτο βράδυ που είχαμε συμβούλιο, είτε την προηγούμενη μέρα ο αρχηγός παράταξης δεν έκρινε σωστά, μπορεί να διαφοροποιηθεί. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα να διαφοροποιήσουμε το δικό μας ψηφίσμα. Ευχαριστώ πολύ. Έξαρση των περιστατικών σχολικής βίας παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια και βάσει στατιστικών στοιχείων ο ένας στους τέσσερις μαθητές στη χώρα μας δηλώνει θύμα του επικίνδυνου φαινομένου. Η σχολική κοινότητα και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι αυτοί που θα πρέπει να επιληφθούν για την πάταξή του, δήλωσε ο Γιώργος Αναγνώστου με την ευκαιρία της σημερινής ημέρας αφιερωμένη παγκοσμίως στην ενδοσχολική βία. Η 6η Μαρτίου έχει θεσμοθετηθεί σαν πανελλήνια ημέρα κατά της σχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Όπως πολύ σωστά είπατε, την τελευταία θα έλεγα δεκαετία τα σχολεία της χώρας μας έχουν βιώσει τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι άγνωστο φαινόμενο δηλαδή η ενδοσχολική βία. Όμως τα τελευταία 2-3 χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Και μάλιστα η βία στα σχολεία μερικές φορές, τα περιστατικά βίας μάλλον, είναι ιδιαίτερα βία. Έχουμε λοιπόν μια έξαρση του φαινομένου που θα πρέπει έτσι κι αλλιώς η πολιτεία, η Δήμη, η ίδια η σχολική κοινότητα να τα αντιμετωπίσει. Οι στατιστικές που τελευταία βλέπουν το φως της δημοσιότητας μιλάνε ότι ένα 8,5 περίπου της 100 των μαθητών μέσα σε ένα μήνα δέχεται 2 ή με 3 φορές ένα περιστατικό σχολικής βίας. Οι στατιστικές λένε ότι περίπου από το 8,5 έχει πάει στο 15% το ποσοστό των μαθητών που δηλώνουν ότι είναι θύτες, προσέξτε, θύτες και όχι θύματα της βίας αυτής. Και το χειρότερο είναι βέβαια ότι αυτά τα περιστατικά, τα περισσότερα τουλάχιστον, δεν δηλώνονται ποτέ. Και αυτό είναι το ιδιαίτερα ενισχυτικό. Η πολιτεία από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Παιδείας, μόλις στους τελευταίους μήνες θεσμοθέτησε το παρατηρητήριο κατά της σχολικής βίας, ένα θεσμό που οπωσδήποτε είναι απαραίτητος για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Και όταν λέμε παρατηρητήριο, εννοούμε στην ουσία αυτό που θα κάνει θα είναι να συγκεντρώνει και να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Πρώτα-πρώτα γίνει μια καταγραφή του φαινομένου, σε τι βαθμό υπάρχει, να βγάλει κάποιες στατιστικές και από εκεί και πέρα να ενεργοποιήσει κάποιους κοινωνικούς φορείς, να ενεργοποιήσει τη σχολική κοινότητα, έτσι ώστε αυτά τα φαινόμενα εν τη γενέση τους να αντιμετωπίζονται. Κάτι που μέχρι σήμερα δεν γίνεται. Πιστεύετε ότι η έξαρση αυτή οφείλεται σε κάποιο φαινόμενο, ίσως κάπου στις οικογένειες υπάρχει το πρόβλημα? Είναι βέβαιο ότι το μείγμα που υπάρχει αυτή την ώρα είναι εκρηκτικό. Έχουμε ένα μείγμα από έναν εκφασισμό ενός μέρους της κοινωνίας, έστω μικρού μέρους της κοινωνίας, αλλά έχουμε ένα εκφασισμό. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τη βαθιά οικονομική κρίση που γίνεται και κοινωνική κρίση. Και βέβαια μαζί με τα συμπτώματα αυτά της σχολικής βίας είναι ένα μείγμα εκρηκτικό το οποίο θα έχει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια για όλη και για συνολικά την ελληνική κοινωνία. Νομίζω ότι στην Ελλάδα δεν είναι και τόσο εύκολο, όπως λένε οι ειδικοί, να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο. Και δεν είναι εύκολο γιατί πρώτον το θεσμικό πλαίσιο που έχουμε δεν είναι έτοιμο, δεν είναι ικανό να αντιμετωπίσει, δεν είναι όριμο να αντιμετωπίσει τέτοια φαινόμενα. Απ' την άλλη τη μεριά, οι ίδιοι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι δεν έχουν
εκπαιδευτεί στο να αντιμετωπίσουν τέτοια εξειδικευμένα προβλήματα και απ' την άλλη, όπως είπα και πριν, τα περιστατικά αυτά ποτέ δεν δηλώνονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μισή από τους μαθητές, οι στατιστικές λένε ότι η μισή από τους μαθητές μόλις αναφέρουν αυτά τα περιστατικά σε φίλους τους και το υπόλοιπο ποσοστό δεν τα αναφέρει σχεδόν καθόλου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων είναι πολύ δύσκολη. Απ' την άλλη μεριά, εκείνο που θα πρέπει νομίζω να κάνουμε, γιατί η πολιτεία μπορεί να κάνει αυτό που κάνει, εκείνο που θα πρέπει να γίνει είναι η ίδια σχολική κοινότητα, εκεί που ακριβώς υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, εκεί να ενεργοποιηθούν οι άνθρωποι που εμπλέκονται και εκεί να υπάρχει λύση του προβλήματος. Έχουν ρόλο και οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, αυτοί που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι γονείς έχουν απομακρυνθεί λίγο από τους συλλόγους λόγω των προβλημάτων που έχουν, όμως θα πρέπει να ξαναπλαισιώσουν και να πάρουν πρωτοβουλίες μέσα στους συλλόγους, γιατί μόνο η εκπαιδευτική κοινότητα, οι καθηγητές, οι δάσκαλοι, οι ίδιοι μαθητές και οι γονείς τους είναι αυτοί που θα λύσουν αυτά τα προβλήματα για να μπορέσει η κοινωνία από εδώ και πέρα να πάει μπροστά. Γιατί δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα σχολικής βίας, να κλείνουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, να τα προσπερνάμε, γιατί αυτά τα φαινόμενα σε λίγο θα χτυπήσουν και τη δική μας την πόρτα. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Ζήσε περισσότερα 24 ώρες με το νέο Fiesta. Read text. The track is open. Call Nikki. Call it Nikki. Νέο Fiesta με τεχνολογία Sync. Πάντα online. Με κινητήρες από 1000 κυβικά, κατανάλωση από 3,3 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Νέος επίσημος συνεργάτης και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Ford Πινελόπη Μπεντενίτη και ΣΥΑ όμικρον έψιλο. Έκθεση, συνεργείο, ανταλλακτικά. Μπεντενίτη, 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους. Golden Deals. Ένα χειροδανιστήρια Πελοποννήσου σε Άργος και Τρίπολη. Τώρα αγορά χρυσαφικών και δάνεια με ενέχειρο χρυσά κοσμήματα. Λίρες, νομίσματα, επώνυμα ακριβά ρολόγια. Και όλα αυτά με κρατική άδεια. Ένα χειροδανιστήριο Άργους, πλατεία Δημοκρατίας 4, πλατεία Λαϊκής Αγοράς, δεύτερος όροφος. Golden Deals. Άμεσα μετρητά στο χέρι. Σε συμφέρει. Φάνη Στεφανόπουλος. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, νοσηλευτικά κρεβάτια, αεροστρώματα κατά των κατακλείσεων. Ιατρικά μηχανήματα, αναπνευστικές συσκευές, CPAP, BiPAP, οξυγονοθεραπεία, νεφελοποιητές. Ειδικά προϊόντα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αμαξίδια χειροκίνητα και ηλεκτροκίνητα. Τεχνητά μέλη, ειδικές κατασκευές. Συνεργασία με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Φάνη Στεφανόπουλος. Ηρακλέους 251, πλησίον νοσοκομείου Άργους. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσόγια κουμής. Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χοντρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Οικολογικός και οικονομικός, δεν απαιτεί επίσκεψη τεχνικού και συμπλήρωση αντιψυκτικού. Αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες έως μείον 60 βαθμούς και 10 έτη εγγύηση. Αδυσόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλο. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδυσόγια κουμής στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510-51586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Ο εθελοντισμός έχει πολλές εκφράσεις και σίγουρα όπου υπάρχει λειτουργεί θετικά στο ναύπλιο. Η δράση των εθελοντών με φιλοζωικά αισθήματα έχει σώσει πολλές ζωές, αν και στο Σύλλογο δεν έχουν γραφτεί πολλά μέλη.
Πάντως, όπως και να έχει, δεν είναι ένδειξη πολιτισμού για μια περιοχή όταν βρίσκονται στους δρόμους κακοποιημένα συμπαθητικά τετράποδα. Ευτυχώς, την χάνουν της φροντίδας μικρών και μεγάλων φυλόζων. Το 7 ήρθαν με 270 υπογραφές. Δεν γράφτηκε κανείς ή σχεδόν κανείς. Αυτή η πόλη, και αν με κοιτάτε που σας κοιτάω, χρωστάει στους εθελοντές. Έχουν διαθέσει 100 τουλάχιστον σκυλιά. Έχουν κάνει τα σπίτια τους κοινοκομεία. Ακούνε τα μύδια τόσα. Λοιπόν, εσύ και εγώ ξέρουμε αν στείνονται οι ειδήσεις και τι θα πει τέταρτη εξουσία. Ένα σκύλι δύο έχουν μείνει. Όλο το Φλεβάρι τραβιώνται. Σκυλί που πίνει νερό στο δρόμο. Μια και όλοι αυτοί δεν γράφονται κι είμαστε. Τρεις και ο Κούκος. Έχει προβλέψει η πόλη. Μιλάμε για Αμερική. Να πίνουν νερό τα δέσποτα. 8 η ώρα το πρωί. Το έκανε πίτα και έφυγε. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι εκτός του συλλόγου. Τα παιδιά του συλλόγου σταμάτησαν ξένους και σώσανε σκυλιά από το τσουβάλι. Ας γραφτούν τουλάχιστον στο σύλλογο και ας τρέχουμε αιώνιοι γραφικοί. Τα παιδιά του ναυπλίου και αυτοί που είναι στο σύλλογο. Σημαίνει ότι κάποιος γονιός τους έμαθε να έχουν αισθήματα. Όχι ότι οι άλλοι δεν έχουν αισθήματα, δεχόμαστε το να φοβόνται. Έχω βαρεθεί να λέω, θέλουμε τους αρνητές δίπλα μας. Λοιπόν, αυτή η πόλη χρωστάει. Αυτά τα παιδιά είναι Τρεις και ο Κούκος, τρέχουνε. Το δήμαρχο το συγκεκριμένο, τον ξέρω γιατί μου φέρε το σκυλί του πριν καν. Είναι δήμαρχος και αντιδήμαρχος και έκανε μετάγγιση σε ένα αδέσποτο που είχα μαζέψει. Πάει με τα παιδιά. Βήμα-βήμα και λέει, δώστε τροφές για τα ζώα. Τι να πω, να ευχαριστώ στον ταβερνιάρη δίπλα μου. Που παίρνω λεφτά από την υποτροφία του γιού μου και τα ίσω αδέσποτα, όλοι αυτοί που είναι. Μάλιστα. Και να μην μπουν ξανά τα παιδιά του φιλοζωικού να απαντάνε σε bloggers. Αυτοί που γράφουν στα blogs να πάνε στον εισαγγελέα, έχουν υποχρεώσεις, έχουν και δικαιώματα. Να πάνε με τον ποθήλατο που έριξε, με το παντελόνι που έσκησε, με τον τραυματία στον εισαγγελέα. Να μας κλείσετε μέσα. Να δούμε πώς είμαστε εμείς και πώς είσαστε εσείς απ' την απ' έξω, η δίθεν. Αυτό είναι που έχει μείνει στο σχολείο, απ' έξω δηλαδή, και αυτά τα δει. Νερό να βάζουμε στα ζώα. Όπως έχει αυτή η πόρτα. Το παιδάκι είναι ελληνάκι και έχει ένα κουτάβι στα χέρια του και ο αδέσποτος από κάτω. Η κοπέλα έκατσε, κάνει διακοπές. Έκατσε στο οδόστρωμα. Βέβαια είναι από εξελιγμένη χώρα, είναι από την Νορβηγία. Και αφού σκοτώθηκε ο στρατιώτης, πεθαίνει και το σκύλι. Από δίληψη μετά. Αυτό το γατάκι είναι αφιερωμένο στον οδηγό με το ημιφορτηγό το πρωί που τρέχει με χίλια στην Αμαλίας που το πατάει με τις δεξιές πίσω ρόδες και του εκτινάσει τα μάτια. Σκληρή φωτογραφία. Αυτά συμβαίνουν στον ναύπλιο. Ο Τσάβες ζει για πάντα ήταν το σύνθημα που ακούστηκε από τα χιλιάδων πολιτών στη Βενεζουέλα που βρίσκονταν στους δρόμους μόλις έμαθαν την είδηση για το θάνατο του ηγέτη της χώρας, Ούγκο Τσάβες. Ο Τσάβες ζει για πάντα ήταν το σύνθημα που ακούστηκε από τα χιλιάδων πολιτών στη Βενεζουέλα όταν βγήκαν στους δρόμους μόλις έμαθαν την είδηση για το θάνατο του ηγέτη της χώρας, Ούγκο Τσάβες. Λες και δεν ήθελαν να το πιστέψουν. Ο Τσάβες έφυγε τα μεσάνυχτα σε ηλικία 58 χρόνων, αφού κυριάρχησε στην πολιτική σκηνή της Βενεζουέλας αλλά και της Λατινικής Αμερικής για περισσότερα από 14 χρόνια. Επί 2 χρόνια έδινε μάχη με τον καρκίνο και παρότι ήταν καταβεβλημένος, τον περασμένο Οκτώβριο κατάφερε να επανεκλεγεί για τρίτη φορά στην Προεδρία της χώρας. Στη Βενεζουέλα έχει κηρυχθεί επταήμερο πένθος. Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου θα διεξαχθούν σε 30 ημέρες. Χρέη Προέδρου ασκεί ο Αντιπρόεδρος Νικόλα Μαδούρο, ενώ ο αρχηγός της αντιπολίτευσης κάλεσε το λαό της Βενεζουέλας να παραμείνει ενωμένος. Οι φτωχοί του πλανήτη έχασαν έναν υπερασπιστή τους, δήλωσε ο ηθοποιός Σον Πεν, ένθερμος υποστηρικτής του Τσάβες.
Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε ότι τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα. Χτίζετε το νέο σας σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Θα κατασκευάσετε οικοδομικό σκελετό από μπετόνι χάλιβα ή σκέπτεστε να χτίσετε πάνω σε πλατφόρμα χωρίς κολόνες? Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να προσθέσετε όροφο σε υπάρχουσα κατασκευή χωρίς πολλά φορτία. Τα δομικά στοιχεία LavaWall σας δίνουν τη λύση σε κάθε σας ανάγκη. LavaWall. Οικολογικά, θερμομονωτικά, ηχομονωτικά δομικά στοιχεία από φυσική, ελληνική ελαφρόπετρα. Επισκεφτείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο ναυπλίου Νέα Σκύου. Μέσε δόκιμος. Ελληνικές αυθεντικές γεύσεις, ποιότητα, σταθερές και προσιτές τιμές σε ένα περιβάλλον ανανεωμένο με αυθεντικές εικόνες. Η αίθουσα διατίθεται για κοινωνικές εκδηλώσεις και συναιστιάσεις. Μέσε δόκιμος. Περουκά 2. Άργος. Και καλή σας απόλαυση. Για αύριο σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή και τοπικά στα πελάγια ισχυρή έως πολύ ισχυρή. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 5 έως 15 βαθμούς, στα αυτικά από 7 έως 16, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 6 έως 17 και στα νησιά από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνιγούν από νότιες διευθύνσεις μέτρια έως ισχυρή, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες των νομών της Πελοποννήσου.